Τύπο σε επαρχιακή οδό με το αυτοκίνητό του. Οδηγεί, ωραία και καλά. Ξαφνικά αριστερά κάνει έτσι ένα κοτόπουλο με τρία πόδια και έτρεχε. Πού πάει, ρε, σου λέει το κοτόπουλο. Πλακώνεται στα γκάζια για να τον προλάβει. 60, 80, 100. Πού, πού, δύο κοτόπουλα με τρία πόδια τον περνάνε. Ρε, πού πάνε αυτά, λέει. Πού πίσω τα κοτόπουλα τα κοίταγε τρία πόδια, τα μέτρα. Σε κάποια φάση φρένα τα κοτόπουλα, κακό μπαίνουν σε ένα χωματόδρομο. Σταματά και αυτό πίσω από το χωματόδρομο. Βλέπει εκεί μια φάρμα τεράστια εκεί με κοτόπουλα. Τρέχαν από εδώ, τουβ, 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 βολίδα τα κοτόπουλα. Βλέπει ένα τύπο καπελάκι φορμούλα. Πάει στον τύπο και του λέει: Συγγνώμη κύριε, είστε εδώ πέρα, λέει του. Βεβαίω, λέει εδώ τα εκτρέφουμε τα κοτόπουλα, πείτε μου, λέει τι έγινε. Να ρωτήσω, λέει τι είναι αυτό, λέει κοτόπουλα με τρία πόδια, λέει. Ναι, κοιτάξτε, επειδή πουλάει το μπούτι κάπω παραπάνω από όλα τα άλλα στο σούπερ μάρκετ, τα βγάζουμε τώρα με τρία πόδια, λέει. Τι λέτε, για άκου που έχουμε φτάσει. Να ρωτήσω κάτι, είναι νόστιμα τώρα αυτά. Τι να σου πω, ρε μαγκα, δεν έχουμε πιάσει ακόμα κανένα. Λοιπόν, έπειτα από πιέσεις που μου ασκήθηκαν από ανώτατα στελέχη του περιοδικού, θα πω αυτό το ανέκδοτο. Θα πω αυτό το πράγμα για τη Μελίνα. Το οποίο είναι λίγο shocking, θα μπει στα χι. Είναι στην τάξη η δασκάλα και λέει: Παιδάκια, να μου πείτε μια λέξη από πι. Κυρία, 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 ο τοτό. Άστο τοτό, ξέρουμε τι θα πει. Να μα πει η Ελενίτσα. Πούτσα! Σε δύσκολες καταστάσεις όπως ας πούμε μπλόκο της τροχέας. Τσαμπουκάς, ξέρεις που κατεβαίνουν κάτι φουσκωτή και όταν βλέπεις τέλος πάντων ότι δεν σε παίρνει, είναι απλό. Μου είπα να αλλάξω κάμερα, αλλάζω τώρα. Σφίγγεις το σαγόνι έτσι προς τα πάνω, ένα ότι αυτό το τη γαμίσαμε τώρα και γουλώνεις και το μάτι. Όλο μαζί, πάμε. όλοι πέφτουν εκείνη την ώρα, λυγίζουν. Πώς κάνεις μία γάτα κεμπάπ. Την πιάνεις από την ουρά και μπαπ και μπαπ και μπαπ και μπαπ. Τέλος. Σε μία κοινωνία που έτσι βγαίνουν όλοι απροκάλυπτα και λένε ότι είναι γκέι και δεν τρέχει τίποτα και ζώνει και μπράβο για να βγεις στα μίντια πρέπει να είσαι γκέι, έτσι θα βγω να το πω απροκάλυπτα κι εγώ. Είμαι straight. Για να σου κάνω την κοινή γνώμη έτσι. Ακούγα από μικρός για αυτή την πίπα της ειρήνης, την πίπα της ειρήνης και τώρα που μεγάλωσε χαίρεσα να καταλαβαίνω αναρωτήθηκα. Τι τσιμπούκλου αυτή η Ειρήνη, ρε. Μια παροιμία που μου αρέσει. Όταν χορτάσει ψήρα, βγαίνει στο γιακά. Παίρνει ένας τύπος πρωί πρωί στην τροχέα. Ντουρου, 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 ντουρου. Άμεσα τρέση, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Είναι ένα ψωφιό. Άλογος με εδώ, παπαφλέσσα. Όχι, παπαδιαμαντοπούλου, ούτε. Κύριε, δεν μπορούμε να παίζουμε. Βρείτε που είναι και πάρτε μας τηλέφωνο. Κλείνει το τηλέφωνο, πρόβες αυτός πάνω κάτω στο σπίτι. Είναι ένα ψωφιό. Άλογος με εδώ, παναχαϊκού. Είναι ένα ψωφιό. Άλογος με εδώ, παναχαϊκού. Τηλέφωνο, γκρανκ, τροχέα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι που έπαιρνα και πριν. Ναι, μάλιστα λέει, το βρήκατε. Ναι, είναι ένα ψωφιαλγός εδώ, παπαφλέσσα, όχι, παπαδιαματοπούλου, ούτε. Κύριε, δεν μπορούμε να παίζουμε, βρείτε που είναι, πάρτε μας, να μας πείτε. Πρόβες πάνω κάτω στο σπίτι, να μην τα πω λόγω, αυτή η ιστορία τώρα γίνεται σαν πέντε τηλέφωνα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, βραδάκι ξανά τηλέφωνα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι που έπαιρνα και το πρωί. Μάλιστα, λέει, κύριε, βρήκατε που είναι. Ναι, είναι ένα ψωφιαλγός εδώ, παπαφλέσσα. Εκεί το πήγα τώρα. Θα σας πω ότι στη μακρινή Μαλαισία, πρώτη αιτία θανάτου είναι η πτώση καρύδας. Πέφτει και τους ανοίγει το κεφάλι. Ρε, πεθαίνει ο κόσμος από τις καρύδες, το καταλαβαίνετε. Πεθαίνει κόσμος. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, βγήκε κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος, έκλεισε όλους τους οίκους ανοχής στην Πάτρα. Γιατί κύριε. Γιατί κύριε. Ληστεία σε τράπεζα. Πανικός, πέφτει ο Πόντιος κάτω, παίρνει καλύτερα τα λεφτά, μην τα αφήνει ρε. Άσα ρε καλέ ρε χρυσέ του, τα βουτάνε βγαίνουν έξω. Τρέχει ο Πόντιος πίσω από το ληστή. Ένας καβαλάρης με μαύρο άλογο, σούζα τ' άλογο, απ' έξω βγάζει το σπαθί, ξεσπαθώνει, ξαξ, 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 ζήτα στο ληστή. Δώσε τα λεφτά στον άνθρωπο του λέει. Τα δίνει αυτός τι να κάνει, αρχίζει να τρέχει. Γυρνάει ο Πόντιος, παίρνει τα λεφτά, πάει στον καβαλάρη, του λέει. Σε ευχαριστώ, Ζούπερμαν.
Και το απαντάει ο Καβαλάρης. Όχι Σούπερμαν, Σπάιντερμαν.